to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο μας έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό και διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αθανάσιο Τζουτσάνη. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή face to face. Τι κάνετε? Καλώς, για μια χαρά, ευχαριστώ. Έχουμε πολλούς τηλεθεατές που παραπονιούνται για το γόνατο. Λοιπόν, σήμερα θα σας ρωτήσουμε για το γόνατο και βασικά ρωτώντας σας την πάθηση, η οποία είναι η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι? Βεβαίως. Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι μια εκφυλιστική νόσος. Συνήθως τη βλέπουμε σε άτομα μεγάλης ηλικίας, όπου αρχικά έχουμε καταστροφή του αρχικού χόνδρου. Ο αρχικός χόνδρος αρχίζει να λεπταίνει, φθήρεται, απογυμνώνει το οστούν και μετά έχουμε και δευτεροπαθείς αλλοιώσεις που αφορούν το κόκαλο, έχουμε κυστικές αλλοιώσεις, έχουμε τη δημιουργία οστεοφύτων, τα άλατα που λέει ο πολύς κόσμος. Μετά έχουμε βλάβες στο θύλακο, είναι ο ιστός που περιβάλλει την άρθρωση και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την προοδευτική επιδείνωση της κινητικότητας του ασθενούς με κύριο χαρακτηριστικό τον πόνο. Κύριε Τζουτσάνη, πότε εμφανίζεται όμως και σε ποιους θα μπορούσαμε να πούμε? Συνήθως η αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, όπως και οι άλλες μορφές οστεοαρθρίτιδος, εμφανίζονται σε άτομα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή συνήθως μετά τα 60-65. Πολλές φορές όμως βλέπουμε οστεοαρθρίτιδα και σε πρώιμες ηλικίες, ειδικά σε άτομα τα οποία έχουν υποστεί σε μικρότερη ηλικία κάποιο τραυματισμό, κάποιο κάταγμα ή έχουν υποβληθεί σε μία αφαίρεση μηνίσκου σε πολύ μικρή ηλικία. Είναι άτομα τα οποία σε ηλικία πρόωρη, και όταν λέω πρόωρη εννοώ συνήθως πριν τα 60, μπορεί να εμφανίσουν οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο. Τώρα, οι περισσότεροι πάσχοντες είναι άντρες ή γυναίκες, θα μπορούσαμε να πούμε? Γενικώς η οστεοαρθρίτιδα προσβάλλει πιο συχνά τις γυναίκες. Γιατί? Από τους άντρες δεν έχει βρεθεί γιατί. Πάντως, το όχι, ποσοστό... γιατί κάνουν πιο πολλές δουλειές μέσα στο σπίτι και υπάρχει περισσότερη φθορά. Όχι, όχι, δεν είναι όχι. Αυτό και αυτό. Ναι, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία. Όχι, όχι. Το ποσοστό γυναικών είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το ποσοστό των αντρών, χωρίς να έχει βρεθεί για ποιο λόγο. Όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα, υπάρχει κληρονομικό της, πρέπει να σας πω. Γενικώς, όχι μόνο την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, γενικώς για την οστεοαρθρίτιδα. Έχει αποδειχτεί πλέον ότι υπάρχει κληρονομικό της. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε για τη θεραπεία. Ποια λοιπόν είναι η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας? Στα αρχικά στάδια της οστεοαρθρίτιδας, δηλαδή μια ελαφριά οστεοαρθρίτιδα, η αντιμετώπιση είναι συντηρητική. Δηλαδή, συνήθως ζητάς απώλεια βάρους, αν ο ασθενής είναι παχύσαρκος. Τροποποίηση δραστηριοτήτων, δηλαδή αν έχει πολλά σκαλιά, ως δυνατόν να τα αποφεύγει. Να μην κάνει μεγάλη κόπωση, δηλαδή να μην κάνει υπερβολές. Είναι άτομα τα οποία σου λένε, ηλικιωμένα άτομα, ότι κάνουν 6-7 χιλιόμετρα την ημέρα και μετά πονάνε. Σε αυτές τις περιπτώσεις σου λες να μειώσουν λίγο τη δραστηριότητα. Φαρμακευτικά, όπως για όλες τις μορφές οστεοαρθρίτιδας, δεν υπάρχει φάρμακο στον κόσμο. Δεν έχει εφευρεθεί φάρμακο που να θεραπεύει ή να αναστέλει την οστεοαρθρίτιδα. Αλλά ο πόνος είναι αυτός που περισσότερο. Στα αρχικά στάδια της οστεοαρθρίτιδας, όχι στο τελικό στάδιο, η αντιμετώπιση συντηρητική είναι, όπως σας είπαμε, την απώλεια βάρους, κάποια αγωγή με απλά παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, τα οποία βέβαια είναι φάρμακα τα οποία δεν μπορεί να τα πάρει κάποιος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Χονδροπροστατευτικές ουσίες εντός εισαγωγικών, όπως η λήψη γλουκοσαμίμινης, χονδροϊτίνης. Η λήψη από το στόμα βέβαια αμφισβητείται πολύ από την επιστημονική κοινότητα για το αν αυτές οι ουσίες κάνουν κάτι. Mm-hmm. Η έχιση μέσα στο γόνατος μιας ουσίας που λέγεται υαλουρονικό οξύ μπορεί να βοηθήσει σε αρχικά όμως στάδια οστεοαρθρίτιδος, όπως και τα τελευταία χρόνια η χρήση των PRP, μεταφράζεται σαν platelet-rich plasma, είναι οι λεγόμενοι αυξητικοί παράγοντες, growth factors, που το PRP είναι μια ουσία την οποία την παίρνουμε από το αίμα του ίδιου του ασθενούς μετά από μια επεξεργασία, μια φυγοκέντρηση. Το εγχύουμε μέσα στο γόνατο με την ελπίδα ότι αυτές οι ουσίες θα επιταχύνουν επιδιορθωτικές διαδικασίες μέσα στο γόνατο. Για να παρατείνουν, παραδείγματος χάρη, ένα χειρουργείο. Για να επαλώσουν κάποιες αρχικές βλάβες, να το πούμε έτσι. Βέβαια, η οστεοαρθρίτιδα, όπως σας είπα, δεν έχει αποτελεσματική θεραπεία, δεν υπάρχει φάρμακο να τη σταματήσει ή να την αναστείλει. Είναι προοδευτικά επιδεινούμενη. Και στο τελικό στάδιο οστεοαρθρίτιδος, το τελικό στάδιο είναι για κάποιον ο οποίος πονάει καθημερινά, πονάει κατά τη βάδιση, πολλές φορές μπορεί να έχει πόνο και κατά τη νυχτερινή κατάκληση. Έχει ένα περιορισμό της κίνησης, βλέπεις ότι το γόνατο πια δεν κλείνει καλά, δεν ανοίγει καλά. Ή και σε πολλούς ασθενείς βλέπεις ότι στραβώνουν τα γόνατα. Σου λένε ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια, γιατρέ, βλέπω το γόνατό μου έχει στραβώσει, ενώ ήταν ευθύ.
Όλα αυτά είναι σημάδια τελικού σταδίου οστεοαρθρίτιδος, η οποία βέβαια επιβεβαιώνεται με μια εξέταση που είναι μια απλή ακτινογραφία. Για να διαγνώσει την οστεοαρθρίτιδα δεν χρειάζονται διαγνωστικές εξετάσεις περίπλοκες, ούτε η μαγνητική είναι περισσότερο βοηθητική από μια απλή ακτινογραφία. Άρα η κλινική εξέταση δεν είναι αρκετή, χρειάζεται και μια ακτινογραφία. Η κλινική εξέταση είναι σημαντική. Δηλαδή, η κλινική εξέταση και μόνο ένας έμπειρος ορθοπαιδικός μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Η ακτινογραφία μας πιστοποιεί αυτό που βλέπουμε κλινικά. Αλλά αν θέλετε με την ακτινογραφία, βλέπουμε και ποσοτικά τη βλάβη. Γιατί η ακτινογραφία είναι μια λειτουργική εξέταση. Δηλαδή, όπως όταν τον βάλει τον ασθενή να βγάλει ακτινογραφία σε όρθια θέση, παίρνοντας φορτίο μέσα από το γόνατο. Βλέπεις πόσο πολύ έχει καταστραφεί ο αρθρικός του χόντρους. Μάλιστα. Θέλετε να μας μιλήσετε για τη χειρουργική ελάχιστη επεμβατικότητα. Πριν φτάσουμε σε αυτό, πρέπει να σας πω ότι το τελικό στάδιο, τα τελικά στάδια της οστεοαρθρίτιδος αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Mm-hmm. Όπως σας είπα, για την οστεοαρθρίτιδα δεν υπάρχει φάρμακο στον κόσμο που να την κάνει καλά. Και το χειρουργείο που γίνεται λέγεται ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Το οποίο είναι ένα χειρουργείο, όπως για το ισχύο, κλινικά πολύ, πολύ αποτελεσματικό. Έχουμε και ένα βίντεο πάνω σε αυτό. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος. Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος είναι μια χειρουργική επέμβαση με την οποία αντικαθιστούμε τις σαρμένες αρθρικές επιφάνειες με κάποια υλικά που ονομάζονται προθέσεις. Η κίνηση δηλαδή δεν γίνεται πια στον κατεστραμμένο χόντρο, αλλά γίνεται σε κάποια υλικά που γίνονται. Μάλλον ακόμα καλύτερα από ένα βίντεο, θα θέλαμε να μας δείξετε το πρόπλασμα που έχουμε, που είναι πολύ έτσι, πιο. Αυτό είναι πιο κατατοπιστικό. Αυτή είναι μια άρθρωση του γόνατος, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι. Αυτή είναι η πλευρά του μυρού και αυτή είναι η πλευρά της κνήμης. Mm-hmm. Φυσιολογικά η κίνηση σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο γίνεται εκεί, επάνω. Μεταξύ αυτών των δύο οστών και η κίνηση γίνεται πάνω στην αρθρική επιφάνεια που καλύπτεται από τον αρθρικό χόντρο. Ο αρθρικός χόντρος καταστρέφεται και μετά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλα τα προβλήματα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να αφαιρούμε την κατεστραμμένη αρθρική επιφάνεια και στη θέση να βάζουμε αυτή την πρόθεση που την καλύπτει. Και από την πλευρά του μυρίου το ίδιο. Mm-hmm. Η φθαρμένη αρθρική επιφάνεια με τον κατεστραμμένο χόντρο βρίσκεται εδώ πέρα. Τοποθετούμε αυτή την πρόθεση. Τα πράγματα δεν είναι έτσι απλοϊκά όπως τα δείχνουμε εδώ πέρα τώρα, αλλά η πρόθεση είναι αυτή που βλέπετε και η κίνηση πια γίνεται ανώδυνα πάνω σε αυτό το υλικό που λέγεται πρόθεση. Αυτό πάντως είναι ένα σωστό μέγεθος της πρόθεσης, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Δηλαδή είναι αρκετό το μέταλλο που χρησιμοποιείτε. Ναι. Έτσι γίνεται λιγότερη φθορά του χόνδρου. Ο χόνδρος δεν υπάρχει πια, έχει αντικατασταθεί με αυτό το υλικό που λέγεται πρόθεση. Έτσι. Η κίνηση γίνεται σε αυτόν τον άξονα. Έτσι. Και βέβαια η κίνηση γίνεται σε αυτές τις δύο επιφάνειες. Ο σκοπός είναι να γίνεται ανώδυνα. Και γι' αυτό γίνεται αυτό το κίνημα. Τώρα, η μέτρηση πώς ακριβώς γίνεται, κύριε Τσουτσάνη? Η μέτρηση για την επιλογή γίνεται προεγχειρητικά, δηλαδή γίνεται μια μέτρηση προεγχειρητικά πάνω σε μια ακτινογραφία η οποία έχει μια συγκεκριμένη μεγέθυνση. Και διαγχειρητικά την ώρα του χειρουργείου γίνονται μετρήσεις. Έχεις πολλά πολλά νούμερα προθέσεων. Δεν είναι οι προθέσεις. Αυτό δεν είναι τι νούμερο ίδιες. Είναι, παραδείγμα χάρη? Αυτό είναι, ας πούμε, ένα νούμερο 75, αλλά είναι υπάρχουν ένα πάρα πολλά νούμερα που για το κάθε ασθενή είναι διαφορετικό. Δεν έχουν όλοι οι ασθενείς το ίδιο μέγεθος οστών, ούτε το ίδιο μέγεθος αρθρώσεων. Mm-hmm. Επίσης, τα τελευταία χρόνια αυτή την μέτρηση την κάνουμε ηλεκτρονικά, δηλαδή την κάνουμε με τη βοήθεια computers. Αυτό λέγεται computer assisted surgery, δηλαδή. Κάνουμε μία ακτινογραφία και μία αξονική τομογραφία στον ασθενή και πάνω σε αυτή την εξέταση γίνονται μετρήσεις λεπτομερώς, οπότε τα υλικά τα οποία μας έρχονται είναι ακριβώς, είναι δηλαδή ακριβώς για το συγκεκριμένο ασθενή. Αυτή η τεχνική είναι μια καινούρια μέθοδος? Ναι, οι τεχνικές μέτρησης με τη βοήθεια αυτού του λογισμικού και τη βοήθεια του κομπιούτερ είναι τεχνικές οι οποίες έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται την τελευταία πενταετία, θα σας έλεγα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μέθοδος, Total Knee Replacement, TKR, θέλετε να μας πείτε περισσότερα πράγματα? Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος είναι ένα χειρουργείο το οποίο πρωτοξεκίνησε τη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 60, τη δεκαετία του 70, λίγο μετά την αρθροπλαστική του ισχύου. Από τότε έχουν γίνει πολλά βήματα πρόοδου, και ως προς το design των προθέσεων, αλλά και ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Τα υλικά τώρα έχουν βελτιωθεί σημαντικά και έχουν γίνει ανθεκτικότερα.
Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες μας μιλάνε για υλικά τα οποία διαρκούν για μία ζωή. Είναι τόσο ανθεκτικά δηλαδή και δεν έχουν φθορά. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς η ημερομηνία λήξεως για τις θερμοπλαστικές δεν υπάρχει. Σωστά. Υπάρχουν ποσοστά, δηλαδή στα 15 χρόνια το 95%, 95-97% είναι μια χαρά. Στα 20 χρόνια το 97% γίνεται 90%, στα 25 χρόνια το 90% γίνεται 85%. Υπάρχει μέσα από τον αριθμό των θερμοπλαστικών που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε και τα αποτελέσματα, έτσι, που μας δίνουν αυτά τα ποσοστά. Γιατί να διαλέξει όμως κάποιος τη συγκεκριμένη μέθοδο MIS versus που λέμε την κλασική μέθοδο Οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας δεν αφορούν μόνο την ορθοπαιδική, αλλά είναι τεχνικές που ξεκινήσανε στη γενική χειρουργική, στην γυναικολογία, νευροχειρουργική. Η τάση, να ξέρετε, της χειρουργικής σήμερα είναι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας που αποτελούν και τη μεγαλύτερη πρόοδο της χειρουργικής τα τελευταία 20 χρόνια. Και δεν αφορά, όπως είπα, μόνο την ειδικότητα της ορθοπαιδικής. Στην ορθοπαιδική, η τεχνική ελάχιστη επεμβατικότητα για την αρθροπλαστική του γόνατο πρωτοεμφανίστηκε πριν περίπου 10 χρόνια. Ο σκοπός είναι να κάνεις το χειρουργείο αυτό με όσο δυνατόν μικρότερη τομή του δέρματος, που αυτό θα σας έλεγα δεν είναι και το σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι με την όσο δυνατόν μικρότερη βλάβη του ιστού από μέσα και ειδικά του εκτατικού μηχανισμού όσον αφορά το γόνατο. Δηλαδή, ο εκτατικός μηχανισμός αφορά τον τένοντα του τετρακεφάλου. Το γόνατο γιατί έγινε μετά από το ισχύο, ενώ πιστεύουμε ότι δηλαδή τα περισσότερα παράπονα όλων και των ηλικιωμένων είναι για τα γόνατά τους. Διότι... Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι τη γιαγιά μου, όλα παραπονιούνται τα γόνατά μου, παιδάκι. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ο αριθμός των αρθροπλαστικών του γόνατος που γίνονται στην Ευρώπη είναι περίπου 500.000 ετησίως, μισό εκατομμύριο. Και άλλες 500.000 στην Αμερική. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να τετραπλασιαστεί μέχρι το 2030. Γιατί? Διότι ο πληθυσμός ζει περισσότερο χάρη στα επιτεύγματα της ιατρικής και από την άλλη είναι χειρουργείο το οποίο είναι κλινικά αποτελεσματικό. Δηλαδή έχει πολύ καλό αποτέλεσμα και γι' αυτό το λόγο επιλέγεται και σαν λύση. Μόνο αυτό ότι τα χειρουργεία όταν το ισχύο είναι 400.000 στην Ευρώπη, ενώ το γόνατο είναι 500.000. Είναι οι ανάγκες για το γόνατο, ή τουλάχιστον να θεραπευτεί ένα γόνατο με μία επέμβαση, ήταν πολύ πιο αναγκαίο από ένα ισχύο. Πώς φτάσανε στο ισχύο πριν φτάσουν στο γόνατο, αυτή είναι η απορία μου. Γιατί πρωτοξεκίνησε η ολοκληρωμένη αρθροπλαστική του ισχύου. Ακριβώς. Διότι δεν είχαν καταφέρει να κάνουν μια επιτυχή σχεδιασμό στην αρθροπλαστική του γόνατος και μια επιτυχή χειρουργική επέμβαση πριν από τότε. Από τότε βέβαια πολλά πράγματα εξελίχθηκαν προς το καλύτερο. Τα υλικά και μόνο. Τα υλικά και μόνο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τα υλικά. Είναι από τιτάνιο. Το υλικό σαν μέταλλο είναι τιτάνιο, ναι. Είναι τιτάνιο. Πολλές φορές επικαλυμμένο και μια ουσία που λέγεται υδροξιαπατήτης. Η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το οστό είναι μια πορώδης επιφάνεια. Να το δούμε λίγο κοντινό αυτό. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν δύο τρύπες οι οποίες μπαίνουν μέσα. Ναι, αυτός είναι ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης άρθρωσης. Άρα για αυτές τις τρύπες κάνετε εσείς προσαρμόζεσαι. Είναι, έτσι το δείχνουμε πολύ απλοϊκά. Απαιτείται... Αυτό θα θεραπείται με κάποιο είδους τσιμέντο ή δεν χρειάζεται? Δηλαδή εννοούμε ορθοπαιδικό τσιμέντο και πάλι, όχι το... κτίσματος. Ναι, ακριβώς είναι σωστή η ερώτησή σας. Μπορεί να γίνει και με τσιμέντο και χωρίς τσιμέντο η συγκεκριμένη συνήθως τεχνική. Όμως, τι... Επιλέγεις ανάλογα με την ποιότητα του οστού. Επιλέγεις ανάλογα με την ποιότητα του οστού. Άρα και αυτό το έχουμε έτοιμο στην άκρη και λίγο πολύ καταλαβαίνουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε στο χειρουργείο. Η επιφάνεια αυτή, όπως βλέπετε, η εσωτερική επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το οστό, είναι μια πορώδης επιφάνεια. Ο αριθμός των πόρων, το μέγεθός τους, έχει αποτελέσει μεγάλο πεδίο έρευνας για να βρεθεί ποιο είναι το καταλληλότερο μέγεθος, ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος ώστε αυτό το τιτάνιο να το κάνεις έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να ενσωματώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από πλευράς του ανθρώπινου οστού. Έχει γίνει πολύ μεγάλη έρευνα τα τελευταία χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο. Από την πλευρά της κνήμης, πάλι η ίδια φιλοσοφία, το υλικό το οποίο εφυτεύεται μέσα στην κνήμη και αυτό το άσπρο που βλέπετε είναι το υλικό που λέγεται πολυεθυλένιο. Επίσης εδώ έχει γίνει πολύ 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 μεγάλη πρόοδος. Το αδύνατο σημείο των αρθροπλαστικών ήταν αυτό ακριβώς το υλικό. Για τη φθορά. Για τη φθορά του. Τώρα έχουν δημιουργηθεί υλικά τα οποία, όπως μας αναφέρεται, είναι υλικά τα οποία μπορούν να διαρκέσουν μια ζωή. Δηλαδή, τώρα αυτό που βλέπουμε μπορεί όντως να διαρκέσει μια ζωή. Δεν γίνεται τόσο συχνή η φθορά του, οπότε δεν αλλάζεται κιόλα, σωστά. Έτσι. Βέβαια, για να μιλήσουμε ολοκληρωτικά, πρέπει να πούμε ότι πέρα από το υλικό,
με την πάροδο των ετών υπάρχει φθορά και στο κόκαλο του ασθενού. Mm-hmm. Πολλές φορές δηλαδή δεν φταίει το υλικό, αλλά φταίει το οστού του ασθενού, το οποίο με την πάροδο των ετών αδυνατίζεται εντός εισαγωγικών. Δηλαδή γίνεται πιο οστοπορωτικό, γίνεται πιο έφραστο. Και αυτό είναι ένας αδύναμος κρύπος της αρθροπλαστικής. Αλλά τα υλικά τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται είναι υλικά τα οποία μπορούν να διαρκέσουν μια ζωή. Διαχρονικά λοιπόν. Ναι. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την μονοδιαμερισματική του γόνατος, τι ακριβώς είναι και πότε χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδο. Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος είναι μια αρθροπλαστική η οποία χρησιμοποιείται αλλάζοντας το μισό γόνατο, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές σε ασθενείς. Όπως βλέπουμε και εδώ στο βιντεάκι, τι ακριβώς βλέπουμε, κύριε Τσάνη. Βλέπουμε μια αναπαράσταση για το πώς γίνεται μια μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος. Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Δηλαδή γίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου έχουμε βλάβη μόνο στο ένα διαμέρισμα, δηλαδή την έσω ή την έξω πλευρά του γόνατος. Mm-hmm. Το ποσοστό αυτό των ασθενών στην Ελλάδα δεν είναι πολύ μεγάλο, διότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, οι ασθενείς ώσπου να αποφασίσουν να χειρουργηθούν, περνάει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και η βλάβη συνήθως είναι ολοκληρωτική, δηλαδή αφορά και τα δύο διαμερίσματα του γόνατος, αλλά και την πλευρά της επιγονατίδος. Υπάρχουν όμως συχνά περιπτώσεις που βλέπεις σε ασθενείς να έχουν φθορά μόνο από το έσω διαμέρισμα, ας πούμε, του γόνατος, που είναι και το πιο συχνό. Οπότε εκεί είναι προτιμότερο να πάει να κάνεις τη λεγόμενη μόνο διαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος, να αλλάξεις δηλαδή μόνο το μισό γόνατο, mm-hmm. Και να αφήσεις το υπόλοιπο γόνατο του ασθενείς όσα έχει, χωρίς να πειράξεις το υπόλοιπο ωστού, να σου το πω. Τώρα, οι ασθενείς την προτιμούν αυτή την επέμβαση ή συνήθως λένε αυτό θα τα αλλάξει, γιατρέ μου, άλλαξε το όλο για να τελειώνει υπόθεση. Ναι, το ακούς και αυτό κάποιες φορές. Πάντως, εάν ο ασθενής έχει ένδειξη, δηλαδή έχει βλάβει μόνο στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, συνδεσμικά το γόνατο είναι καλό, πιστεύω ότι η λύση της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος είναι το καλύτερο που μπορείς να προσφέρεις στον ασθενή σου. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος έχει τελειοποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, αλλά τώρα πια μπορώ να σας πω ότι έχει τελειοποιηθεί. Mm. Μάλιστα στην Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στην Οξφόρδη, όπου έχουν δημιουργήσει μια συγκεκριμένη αρθροπλαστική του γόνατος, το 40% των αρθροπλαστικών που κάνουν είναι μονοδιαμερισματικές. Και συζητούσα μάλιστα με τους ορθοπαιδικούς εκεί, οι οποίοι μου λέγανε πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα, ας πούμε, το ποσοστό αυτό να είναι τόσο μεγάλο. Και τους εξήγησα ότι στην Ελλάδα οι ασθενείς συνήθως έρχονται πολύ αργά για να χειρουργηθούν, όταν πια έχει επέλθει μια ολική καταστροφή. Παρ' όλα αυτά, και στην Ελλάδα ένα 20-25% των ασθενών των γονάτων αφορούν το ένα διαμέρισμα. Και εκεί μπορεί να γίνει με μεγάλη επιτυχία και για μεγάλο όφελος του ασθενούς η λεγόμενη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος. Σίγουρα, ακούγεται ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε χρόνος αποκατάστασης και με την ολική αρθροπλαστική. Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος με τεχνική ελάχιστη επεμβατικότητα, όπως και όλες τις τεχνικές ελάχιστη επεμβατικότητα, μη διατηρώντας ανέπαφους τους ιστούς, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της πιο γρήγορης αποκατάστασης. Πρώτα απ' όλα έχεις μικρότερη απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Mm-hmm. Και όταν ο ασθενής έχει και ένα φυσιολογικό αιματοκρίνη, δεν χρειάζεται καθόλου να μεταγγιστεί. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η επάνωση στην καθημερινή του δραστηριότητα γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Ο ασθενής σηκώνεται την ίδια μέρα του χειρουργείου μετά από μερικές ώρες και κάνει τα πρώτα του βήματα. Η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο είναι, όπως είπες, 2 με 3 μέρες. Και όταν φεύγει από το νοσοκομείο είναι αυτόνομος. Δηλαδή μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του αυτόνομα, να πάει στην τουαλέτα, στο διάδρομο και του δείχνουμε και σκολοπάτια. Άρα η ποιότητα της ζωής του αυξάνεται και καλυτερεύει πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, αυτός είναι ο σκοπός άλλωστε των χειρουργείων της αρθροπλαστικής. Δηλαδή να διώξει τον πόνο από τον ασθενή, να του δώσει κίνηση, γιατί συνήθως είναι γόνατα τα οποία χάνουν την κίνησή τους, mm-hmm. ώστε να μπορεί να βαδίσει, να κάνει τις καθημερινές τους δραστηριότητες χωρίς πόνο, χωρίς να χρειάζεται να παίρνει φάρμακα και παυσίπονα. Τώρα, να οδηγήσει πότε μπορεί, κύριε Τσουτσάνη, γιατί σίγουρα το γόνατο, όταν ειδικά αλλάζει ταχύτητες, είναι λίγο συχνή χρήση. Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον ο οποίος έχει αυτόματο αυτοκίνητο, αλλά θα σας έλεγα ότι μετά το 20ήμερο μπορεί κάποιος να οδηγήσει. Βέβαια, είναι χειρουργία που γίνονται σε άτομα
πολύ μεγάλη ηλικία πολλές φορές. Μιλάω για μετά τα 70, 75, 80 συνήθως οδηγούν. Αλλά σε νεότερο άτομα αυτό που συμβουλεύω είναι ότι μπορούν να οδηγήσουν μετά τις 20 μέρες. Τώρα, είπατε ότι θα ζήσει για πάντα αυτή η ολική αρθροπλαστική. Έτσι δεν σας είναι? Λέω ότι... Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιο, παραδείγματος χάρη, κάποια κάκωση ή κάτι άλλο μπορεί να προκαλέσει να πρέπει να ξαναχειρουργηθεί. Όταν έχεις να χειρουργήσεις ένα νέο άτομο, δηλαδή μιλάω για πριν, σε ηλικία πριν τα 55-50, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να ξαναγίνει η αρθροπλαστική, δηλαδή η revision αρθροπλαστική, η αρθροπλαστική αναθεώρησης, όπου αλλάζεις ό,τι εφθαρμένο υπάρχει. Πάλι τοποθετώντας μια καινούργια πρόθεση. Μάλιστα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τσάνη, και πάλι μαζί σας. Εδώ είμαστε face to face με τον ορθοπαιδικό χειρουργό και διδάκτο Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αθανάσιο Τσουτσάνη. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Μιλάμε για την ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Να δείξουμε πάλι, κύριε Τσουτσάνη, ακριβώς την τεχνική και τι προσθέματα χρησιμοποιούνται για την επέμβαση αυτή. Αυτό που έχω εδώ, που σας το έδειξα και προηγουμένως, είναι μια αρθροπλαστική του γόνατος. Είναι η πλευρά του μοιραίου. Βλέπετε την πρόθεση αυτή, η οποία ενσωματώνεται στο μοιραίο, αφού γίνει κατάλληλη παρασκευή από τον χειρουργό. Και η κάτω πλευρά είναι η πλευρά της κνήμης. Αυτά τα δύο οστά αρθούνται και γίνεται κίνηση στο γόνατο. Και γλιστράει έτσι εύκολα και ωραία. Έτσι. Τώρα πώς γίνεται η τοποθέτηση, για βγάλετε μας αυτά τα Η τοποθέτηση ωραία... δεν είναι να το να συζητήσω τώρα πώς είναι, γιατί φοβάμαι πως μου πάρετε και τη δουλειά. Λέτε. Αλλά αφαιρούμε τις φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες. Βέβαια, χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία γι' αυτό, με ειδικές μετρήσεις. Είναι εργαλεία ακριβίας στο χιλιοστό. Αυτό θα ρωτούσαμε προσαρμόσουμε... τώρα. Άραγε χρειάζεται κάποια πλοήγηση υπολογιστή για να γίνει η πιο ακριβέστερη μέτρηση? Ναι, ωραία ερώτηση. Στα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε συστήματα πλοήγησης, όπου μας δίνουν τη δυνατότητα και να έχουμε την μέτρηση σε χιλιοστό του μεγέθους της αρθροπλαστικής που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο ασθενή, αλλά και την ώρα του χειρουργείου μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε τον τέλειο προσανατολισμό, δηλαδή να κάνουμε τα κοψίματα έτσι ώστε να είναι όπως θα πρέπει να είναι σε τελειότητα. Δηλαδή δεν πάμε με το μάτι πολλές φορές, αλλά πάμε με αυτά τα συστήματα προλογήσης, είναι εξειδικευμένα, θέλετε, κομπιούτερ, τα οποία εμείς δίνουμε κάποιες πληροφορίες από τις ακτινογραφίες και από την αξιονική τομογραφία που έχουμε κάνει στον ασθενή πριν, και μας οδηγούν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τώρα, τα εξαρτήματα, αυτά τα προσθέματα που λέτε, έχετε διάφορα μεγέθη? Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι custom made το πόδι του καθενός? Υπάρχουν πάρα πολλά μεγέθη. Αλλά υπάρχει και η λύση του custom made, όπως είπατε, δηλαδή η πρόθεση που υπάρχει μόνο για αυτόν τον ασθενή. Είναι οι τεχνικές που, όπως σας είπα, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή, κάνοντας μια εξέταση, μια αξιονική τομογραφία, την οποία την αποστέλουμε στο εξωτερικό. Γίνεται μια επεξεργασία και μετά μας φέρνουν τα υλικά, αυτές τις προθέσεις, οι οποίες είναι φτιαγμένες ειδικά για τον συγκεκριμένο ασθενή και για το μέγεθος του οστού του συγκεκριμένου ασθενούς. Μάλιστα, τώρα επειδή προσπαθούμε να μάθουμε για να πάρουμε τη δουλειά σας, κύριε Τσουτσάνη, θα σας ρωτήσουμε πιο πολλές λεπτομέρειες. Τώρα, παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπουμε ένα τέλειο και άρτιο γόνατο από την άποψη ότι είναι συμμετρικό. Όταν, παραδείγματος χάρη, είναι φθαρμένο από τη μία πλευρά πολύ περισσότερο την άλλη, τότε είναι που χρησιμοποιείται περισσότερο ένα custom made γόνατο, ή μπορείτε να βρείτε λύση, παραδείγματος χάρη, να το συμπληρώσετε με αυτό το τσιμέντο, το ορθοπαιδικό τσιμέντο? Υπάρχουν λύσεις και οστικά μοσχεύματα και οστικές σφήνες χρησιμοποιείς πολλές φορές. Το οστικό τσιμέντο σαν στηρικτικό, σαν στηρικτικό μέσον. Αλλά βασικά η μέτρηση γίνεται με την εμπειρία, την προεχειρητική, την μετεχειρητική και με τα συστήματα της πλοήγησης για τα οποία σας μίλησα. Δηλαδή, την πληροφορία την παίρνουμε από ένα κομπιούτερ, να σου το πω έτσι. Άραγε πάντα χρησιμοποιείτε αυτό το κομπιούτερ, το computer assistant συμπλοήγηση, και πώς λειτουργείτε για την τελειότητα, τέλος πάντων, του μοσχέματος? Το χρησιμοποιώ όποτε είναι απαραίτητο. Συνήθως όταν έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν παραμορφώσεις μεγάλες ή έχουν υποστεί παλαιά κατάγματα στο μυρό ή στην κνήμη, όπου οι άξονες φόρτισης έχουν διαταραχθεί, εκεί τα συστήματα πλοήγησης είναι πάρα πολύ χρήσιμα.
Μάλιστα. Θέλετε να μας μιλήσετε λιγάκι για την τομή. Γιατί σίγουρα μια minimal invasive surgery, minimal επεμβατικότητα, όπως είπατε κι εσείς, η τομή σίγουρα θα είναι πολύ μικρότερη. Ναι, η τομή πόσο μικρότερη είναι αυτή η τομή? Η μικρότερη είναι περίπου η μισή από την κλασική τεχνική, αλλά είναι περίπου 6 με 8 εκατοστά. Αλλά το πιο σημαντικό, ξέρετε, δεν είναι η τομή του δέρματος. Η τομή του δέρματος δεν είναι τόσο σημαντική σε ένα τέτοιο χειρουργείο. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κόβει τον εκτατικό μηχανισμό του γόνατος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα και γι' αυτό τον λόγο έχεις και λιγότερες απώλειες αίματος όταν καταστρέφεις λιγότερο τους ιστούς. Άρα και δεν είναι αισθητική η λόγη. Η αισθητική γιατί λόγη... μια γυναίκα 70 χρονών δεν την ενδιαφέρει και τόσο. Ακούστε, ενδιαφέρει όλους... να περπατήσει, όχι, όχι. Δεν ενδιαφέρει. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Είναι γυναίκες οι οποίες είναι στα 60, 65, 70, οι οποίες είναι κοκέτες και τους ενδιαφέρει και αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά δεν είναι το σημαντικό, είναι δευτερεύον. Το σημαντικό είναι ότι στην τεχνική ελάχιστη επεμβατικότητα ότι δεν χρειάζεται να κόψεις πολύ τους ιστούς κάτω από το δέρμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σίγουρα, γιατί είναι λιγότερο τραυματικές. Θέλετε να μας πείτε τώρα για τη μεταχειρητική πορεία. Λοιπόν, μας είπατε λίγο πολύ, θα γίνουν εξετάσεις πριν γίνεται το χειρουργείο. Γίνεται ένας απλός προχειρητικός έλεγχος. Αν έχεις να κάνεις με ασθενείς με πολύ βαριά νοσήματα, μπορεί να οδηγήσεις μια εξειδικευμένη καρδιολογική εξέταση. Εξαρτάται. Mm-hmm. Γίνεται ένας συγκεκριμένος προχειρητικός έλεγχος. Το χειρουργείο διαρκεί περίπου μία μισή ώρα. Ο ασθενής, όπως σας είπα, σηκώνεται την ίδια μέρα του χειρουργείου και βαδίζει. Στο νοσοκομείο μένει 2 με 3 μέρες. Μεταχειρητικά τι πρέπει να κάνει, πρέπει να πάρει κάποια φαρμακευτική αγωγή? Μεταχειρητικά αυτό που δίνουμε είναι απλά παυσίπονα τύπου Depon, ένα ήπιο αντιφλεγμονώδες και μια αγωγή αντιθρομβωτική για λόγους πολιτικούς. Αυτό γίνεται πάντα μετά από χειρουργία ορθοπαιδικής, όχι μόνο στις πλαστικές, αλλά και σε περιπτώσεις καταγμάτων. Διότι με αυτόν τον τρόπο αποτρέπουμε, αν θέλετε, ή ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες μιας ενδοβάθη φλεβικής τρόμωσης. Μάλιστα. Τώρα, όταν ένας ασθενής έχει προβλήματα με τα αγγεία του γενικά, το κυκλοφοριακό σύστημα, με τα αγγεία, αποθαρρύνεται κάποιον τέτοιον ασθενή να μην κάνει, να μην κάνει καν αυτή την επέμβαση? Όχι, όχι, ακούστε. Οι ασθενείς συνήθως είναι μεγάλης ηλικίας και πολλές φορές έχουν προβλήματα και αθυρωμάτωσης, έχουν προβλήματα με τα αγγεία, αλλά η αρθροπλαστική του γόνατος δεν έχει να πειράξει αγγεία, να σου το πω έτσι. Δεν είναι αντένδειξη αυτό. Μάλιστα. Εκτός αν μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις όπου το δέρμα δεν... Δεν πουλώνεται εύκολα. Δεν πουλώνεται εύκολα σε ασθενείς σαχαροδιαβητικούς. Σε παθήσεις όταν κάποιος έχει ζάχαρο, εκεί τι γίνεται? Πολύ συχνά ασθενείς μας έχουν ζάχαρο. Είναι πάρα πολύ συχνό ασθενείς που πρέπει να χειρουργήσουμε έχουν ζάχαρο. Παίρνουμε τα μέτρα μας. Δηλαδή, ποια είναι τα μέτρα μας? Παρακολουθούμε το ζάχαρο σε κλίμακες και επεμβαίνουμε αν χρειαστεί. Αλλά δεν μας δημιουργεί πρόβλημα αυτό σε μια αρθροπλαστική του γόνατος. Μάλιστα. Τώρα, τρόπος αναισθησίας, ποιες είναι οι... Ο προτιμότερος τρόπος αναισθησίας είναι η αναισθησία από τη μέση και κάτω που λέμε, η spinal, η ραχεία αναισθησία. Ο ασθενής... Εκεί που τα ακούει όλα ο ασθενής. Όχι, δεν ακούει, διότι κάνουμε ταυτόχρονα και μία μέθη, δηλαδή τον έχουμε σε έναν χαλαρό ύπνο. Του βάζει και μία μουσική όπερα. Ή κάποιες φορές ασθενείς που το προτιμούν δίνουν ακουστικά και ακούν μουσική. Πάντως για να τρομάξουν δεν τρομάζουν, γιατί λίγο όχι, πολύ δεν ακούνε απολύτως τίποτα. Κύριε Τσουτσάνη, μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν επιπλοκές και ποιες θα μπορεί να είναι αυτές? Πάντα λέω ότι. Γιατί πολλές φορές ασθενείς μου λένε γιατρέ, είναι 100%. Λέω 100% πρέπει να ρωτήσει το Θεό. Δεν υπάρχει 100%. Οι επιπλοκές βέβαια είναι ελάχιστος. Οι αρθροπλαστικές γενικώς είναι χειρουργία ρουτίνας πια. Και όταν γίνονται από άτομα εξειδικευμένα, πάνε πάρα πολύ καλά. Οι συνήθεις επιπλοκές μπορεί να είναι μια ενδοβάθη φλεβική θρόμβωση. Το ποσοστό της είναι πολύ μικρό, είναι 1,5%. Mm-hmm. Η συντοματική φλεβική θρόμβωση. Αυτό γίνεται θρόμβωση. Άμεσα, δηλαδή αμέσως, μέσα όχι, στο χειρουργείο μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Όχι, μέσα στο χειρουργείο είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Τις επόμενες μέρες. Βέβαια, όταν ένας ασθενής σηκώνεται μερικές ώρες μετά το χειρουργείο και παίρνει και την αγωγή του, την τροφοδοτική για τις επόμενες 20 μέρες, είναι καλυμμένο. Το ποσοστό μιας ενδοβάθης φλεβικής θρόμβωσης είναι της τάξης του 1,5%. Είναι πολύ, πολύ μικρή. Άλλες πιθανές επιπλοκές είναι μια πιθανή λίμωξη, ένα μικρόβιο, που και εκεί βέβαια παίρνεις τα μέτρα σου. Πάντως, αυτό που έχω να σας πω είναι μια χειρουργία που έχουν εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, κάνουν τον ασθενή καλά. 100% βέβαια δεν υπάρχει ποτέ και αυτά τα ποσοστά που σας είπα, το 1-1,5% κάποιες επιπλοκές,
υπάρχουν, δεν μπορείς να πεις ότι... Να τα αποφύγεις εντελώς. Ο Θεός μόνο τώρα, επιπλοκές υπάρχουν και στην κλασική μέθοδο. Βέβαια. Απλώς, σε σχέση συγκριτικά με την ολική αρθροπλαστική, πώς γίνεται, πώς το παθούσαμε. Η αρθροπλαστική του γόνατος έχει σκοπό να εξαλείψει τον πόνο και να δώσει κίνηση στον ασθενή. Η τεχνική ελάχιστη επεμβατικότητας έχει το πλεονέκτημα ότι ο ασθενής συνήθως δεν χρειάζεται να μεταγγιστεί, δεν χρειάζεται να πάρει αίμα, αν έχει ένα φυσιολογικό αιματοκρίνη, δεν χρειάζεται καθόλου να μεταγγιστεί και επίσης έχει μια αποθεραπεία πολύ πιο ανώδυνη και πολύ πιο σύντομη. Μάλιστα. Άρα απαιτείται μια πολύ έμπειρη ομάδα. Πρέπει να είσαι εξειδικευμένος για να κάνεις τεχνικές ελάχιστη επεμβατικότητας. Δηλαδή πρέπει να έχεις περάσει καταρχάς στο στάδιο της κλασικής χειρουργικής τεχνικής. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, είναι αρκετά πιο δύσκολες και πιο απαιτητικές. Πρέπει να έχεις την εμπειρία της κλασικής χειρουργικής τεχνικής, ώστε να μπορείς να επιλύσεις κιόλας και ό,τι πρόβλημα σου συναντήσει την ώρα του χειρουργείου. Πώς καλύτερος... αποφασίσατε να γίνετε ορθοπαιδικός χειρουργός, κύριε Τουτσάνη, μπορείτε να μας πείτε. Εμένα από μικρός έπιανε το χέρι μου. Δηλαδή είχα μια έφεση στα εργαλεία, στο κατσαβίδι. Γιατί η ορθοπαιδική χειρουργική. Έχω και μια τηλεόραση που θέλει φτιάξιμο. Να με φωνάξετε. Μπορεί και να κάνω κάτι γι' αυτό. Μην αστεύεστε καθόλου. Ένας καλός ορθοπαιδικός είναι να φτιάχνει και την τηλεόρασή του ή το ποδήλατό του. Η ορθοπαιδική χειρουργική, πέραν της επιστημονικής γνώσης που πρέπει να έχεις, απαιτεί να έχεις και αυτό που λέμε χέρι. Η χειρουργική γενικότερα απαιτεί χέρι, αλλά η ορθοπαιδική νομίζω είναι ακόμα παραπάνω. Είναι η λεπτομέρεια. Είναι αυτή η λεπτομέρεια που χρειάζεται οπωσδήποτε να. Όλες οι χειρουργικές ειδικότητες απαιτούν αυτή την. Η οικογένειά σας έχει χρόνο να σας βλέπει. Ακούστε, εμένα τα ωράρια μου είναι. Είμαι δοσμένος, αν θέλετε, στη δουλειά μου και στην επιστήμη μου. Δηλαδή, ξυπνάω 6-6 το πρωί καθημερινά. Πείτε μας ένα 24ωρο του κυρίου Αθανάσιου Τζουτσάνη. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ξυπνάω γύρω στις 6-4 το πρωί. 7-4 το μεσημέρι στο νοσοκομείο, ξεκινώ χειρουργία. Το μεσημέρι θα κάνω επίσκεψη, θα δω τους ασθενείς μου από τις προηγούμενες μέρες. Θα κάνω το εξωτερικό ιατρείο. Συνήθως τελειώνω απογευματινές ώρες, δηλαδή έχω ένα 12-14 ώρες συνεχόμενες. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξω να βγω έξω, να συναντήσω φίλους, μου αρέσουν τα ταξίδια. Α, ωραία. Οπότε έχετε προσωπική ζωή. Τα παιδιά σας βλέπουν. Αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά μου... Τώρα, κάποιο από αυτά θέλει να γίνει ορθοπαιδικός χειρουργός. Δεν θα τον αφήσω να γίνει ορθοπαιδικός χειρουργός. Γιατί? Από τα παιδιά μου. Γιατί? Πιστεύω ότι είναι τόσο απαιτητική που δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να κουραστεί κάποιος τόσο πολύ. Βέβαια, αν κάποιος το θέλει, δεν περιμένει από τον πατέρα του να του πει θα κάνεις αυτό ή το άλλο. Όπως εσείς το αγαπάτε αυτό το επάγγελμα και το κάνετε με τόσο μεράκι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς αυτό που κάνεις. Είχα γνωρίσει έναν δημοσιογράφο πρόσφατα, ίσως ένας από τους καλύτερους στον χώρο του πολιτικού ρεπορτάζ, δεν θέλω να λέω ονόματα. Αλλά τον ρώτησα, σου αρέσει η δουλειά σου, και μου λέει: Όχι, δεν μου αρέσει. Λέω: Πώς μπορείς 30 χρόνια να κάνεις αυτή τη δουλειά, να την κάνεις τόσο εξαιρετικά και να μην σου αρέσει, είναι δυνατόν? Ενώ εσείς αγαπάτε τη δουλειά και φαίνεται αυτό. Η ιατρική είναι μια φοβερή επιστήμη. Δηλαδή, σου δίνει καταρχάς τρομερή ικανοποίηση. Κάνεις καλά τον κόσμο και αυτό το παίρνεις από τον κόσμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη δουλειά που να σου δώσει τόσο μεγάλη ικανοποίηση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δοθείς ολοκληρωτικά. Σίγουρα. Δεν μπορεί να είσαι γιατρός και κάτι άλλο. Είναι τόσο απαιτητική, και ειδικά η χειρουργική ειδικότητα, η ορθοπαιδική χειρουργική, που πρέπει να είσαι εκεί συνέχεια. Καταρχάς θα πρέπει να ενημερώνεσαι συνέχεια, να ακολουθείς την επιστήμη σου. Βασικά είναι σαν έχετε παντρευτεί για τον ασθενή σας. Γιατί βέβαια, καταρχάς με τους ασθενείς έχεις διαπροσωπική σχέση. Και εδώ στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο έντονο. Ξέρετε, στο εξωτερικό είναι σας λίγο πιο... Σας έχουν πιο πολύ ανάγκη. Όχι, στο εξωτερικό, ξέρετε, είναι πιο ανώνυμη ψυχρά η σχέση. Ψυχρά τα πράγματα. Ναι, ναι. Σε όλα. Όλες στην Ελλάδα, σχέσεις. Και αυτό αρέσει, ξέρετε, και σε όσους εμάς έχουμε δουλέψει στο εξωτερικό, αυτό είναι ένα συν. Η προσωπική σχέση με τον ασθενή, η διαπροσωπική σχέση είναι πιο στενή εδώ στην Ελλάδα. Αυτό αρέσει τελικά. Βέβαια, ναι, βέβαια αρέσει. Ναι, πιστεύουμε ότι και το appreciation και η εκτίμηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Τη δέχεσαι αυτή η εκτίμηση. Χάρη, βέβαια, όταν προς χάρη έρθει εκείνο το γεροντάκι ή οποιοδήποτε άτομο που υποστεί την ολική αρθροπλαστική γόνατος και πει ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρέ μου, η ποιότητα της ζωής μου έχει αλλάξει και έχει καλυτερεύσει σε πόσο μεγάλο σημείο. Ο ασθενής
το αντιλαμβάνονται αυτό, βλέπουν διαφορά στη ζωή τους. Σωστά. Λοιπόν, πάμε κύριε Τσουτσάνη να τονίσουμε στους τηλεθεατές τα πλεονεκτήματα λοιπόν της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος σε σχέση με την κλασική. Με τεχνική ελάχιστη βαρύτητα. Πολύ περισσότερο με την MIS. Γιατί αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Σε σχέση με την κλασική μέθοδο. Οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας γενικώς, όπως σας είπα, έχουν σκοπό. Είναι ανέμακτη, ανώδυνη. Δεν θέλω να ωραιοποιώ έτσι πολύ τα πράγματα, αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όταν ο ασθενής είναι φυσιολογικός, δεν χρειάζεται να πάρει αίμα την ώρα του χειρουργείου. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά ούτε και μετά. Η κινητοποίησή του γίνεται άμεσα, γίνεται μερικές ώρες μετά το χειρουργείο. Η κίνηση της άρθρωσης αναχτάται ευκολότερα και ανώδυνα. Η παραμονή του στο νοσοκομείο είναι συντομότερη, είναι 2 με 3 μέρες. Επανέρχεται στη φυσιολογική του δραστηριότητα τις επόμενες μέρες. Κρατάει συνήθως 2 πατελίτσες για τις πρώτες 15 μέρες. Μετά τις 15 μέρες μία και από το μήνα καμία. Μπορεί να οδηγήσει το αυτοκίνητό του συνήθως μετά από 20 από ένα 20ήμερο και επανέρχεται σε φυσιολογικές δραστηριότητες μετά το μήνα. Θα επικρατήσει η συγκεκριμένη μέθοδος και στο μέλλον, κύριε Τσουτσάνη? Ακούστε, οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας δεν είναι κάτι τόσο καινούριο. Ούτε και στην ορθοπαιδική. Στην ορθοπαιδική, τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας πρωτοεφαρμόσαμε στο γόνατο και πάλι με την αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατου. Ξέρετε, παλαιότερα, ακόμα και για μια βλάβη του μηνίσκου ή για μια βλάβη ενός συνδέσμου προς τον προστίχο χειαστού, για να αποκαθαστεί αυτές τις βλάβες έπρεπε να ανοίξει όλο το γόνατο. Έκανε μια τομή τεράστια με μεγάλη νοσηρότητα. Από την άποψη ότι ο ασθενής για να επανέλθει χρειαζόταν ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σίγουρα. Τουλάχιστον 3 με 6 μήνες. Και πριν από πολλά χρόνια αυτά τα χειρουργία άρχισαν να γίνονται πολύ με την αρθροσκόπηση, με 2 απλές τρύπες. Επομένως, οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας στην ορθοπαιδική είναι καινούριες. Όπως επίσης ακόμα και στην τραυματιολογία, σε κατάγματα. Παλιά η σκέψη ήταν, ξέρετε, ανοίγουμε την αισθία του κατάγματος, προσπαθούμε να ανατάξουμε το σπασμένο κόκαλο, να το σταθεροποιήσουμε με τρομερές απώλειες αίματος κλπ. Με την πάροδο των ετών έφτασαν τεχνικές οι οποίες μας επέτρεψαν να κάνουμε τα χειρουργεία αυτά με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, κάνοντας μικρές τομές, πολλές φορές μακριά από την αισθία του κατάγματος, χωρίς να έχουμε σημαντικές απώλειες αίματος. Mm-hmm. Και βέβαια στην αρθροπλαστική του γόνατος, την τελευταία δεκαετία έχουμε την έφοδο των τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας, όπως και στους άλλους τομείς της χειρουργικής. Και νομίζω ότι γενικότερα η χειρουργική είναι μονόδρομος, βαδίζει προς αυτή την κατεύθυνση όλες οι ειδικότητες χειρουργικής. Τώρα, ένας ασθενής που κάνει την επέμβαση στο ένα γόνατο και χρειάζεται και το άλλο αναγκαστικά, μπορεί να κάνει και τις 2 επεμβάσεις ταυτόχρονα? Ενθαρρύνεται ένα τέτοιο χειρουργείο? Σε νέους ασθενείς, όταν λέω νέους, εννοώ σε άτομα πριν τα 55 και εφόσον ήδη το επιθυμούν και έχουν σοβαρό πρόβλημα και στα 2 γόνατα, τα κάνω ταυτόχρονα. Πολλές φορές όμως συνήθως βλέπεις μια βαριά αρθρίτιδα στο ένα γόνατο, το άλλο γόνατο να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Οπότε χειρουργώντας το γόνατο το οποίο πάσχει περισσότερο, μετά γίνεται το γερό πόδι για τον ασθενή. Με αποτέλεσμα να αποφορτίζει το άλλο και να κερδίσει χρόνια στο να κάνει την αρθροπλαστική στο άλλο γόνατο. Δηλαδή, κάνοντας την αρθροπλαστική στο ένα γόνατο, ρίχνει το βάρος κατά κύριο λόγο στο χειρουργημένο γόνατο, το οποίο γίνεται το γερό γόνατο, και κερδίζει χρόνο έτσι. Για μια πιο ήπια μορφή αρθρίτιδας. Δεν φθείρεται τόσο πολύ το άλλο γόνατο. Οπότε μαθαίνει λίγο πολύ να. Δεν ισορροπεί πλέον. Χρησιμοποιεί το γόνατο που αντέχει πολύ περισσότερο. Το γερό γόνατο είναι το χειρουργημένο πια. Λοιπόν, πείτε μας λιγάκι, πολύ ασθενείς φυσικά παίζει ρόλο και ο οικονομικός παράγοντας. Καλύπτεται από τα ταμεία μια τέτοια είδος επέμβαση και αν όχι. Ακόμα σε εμάς στην Ελλάδα οι αρθροπλαστικές καλύπτονται τα. Α, πολύ καλό αυτό. Από τα ταμεία σε μεγάλο ποσοστό. Σε μεγάλο ποσοστό. Ένας λόγος παραπάνω να διαλέξει κανείς κάτι πιο γρήγορο. Να λάβετε υπόψη σας ότι στο εξωτερικό τα χειρουργεία αυτά, και να μιλήσω συγκεκριμένα για τη Μεγάλη Βρετανία, έχουν λύσεις αναμονής πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ένας εγκλέος ασθενής για να κάνει μια αρθροπλαστική του γόνατος χρειάζεται να περίμενε 8 με 12 μήνες. Στην Ελλάδα, όσο και αν ακούγεται παράξενο. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής. Πάντως υπάρχει για τις ασφαλιστικές εταιρείες σίγουρα είναι πολύ καλύτερο, γιατί όταν ένας ασθενής κάθεται πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο, είναι εκεί, δηλαδή διαφορά οικονομική του κράτους, παραδείγματος χάρη. Είναι σημαντικό έναν ασθενή να μπορεί να το βγάλει. Στην Αμερική, ξέρω, προτιμούν MIS πολύ περισσότερο. Και στην Αμερική οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας έχουν και εκεί επεκταθεί πολύ. Θα σας πω και πάλι όμως ότι οι αρθροπλαστικές γενικότερα, οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας πρώτο ξεκινήσαν από την Ευρώπη. Από τη Γαλλία.
Όχι μόνο. Για το γόνατο, όχι μόνο. Πάντως στην Ελλάδα ξεκινήσανε γιατί στην Ελλάδα δεν χρειαζόντουσαν. Είναι όθλοι αθλημένοι, το DNA του Έλληνα είναι τόσο καλό και τόσο αυξημένο που δεν χρειάζεται. Ο Έλληνας σε αντίθεση με τον... Μήπως είναι η φέτα το ασβέστιο που τρώμε. Όχι, όχι, ξέρετε τι γίνεται. Οι ασθενείς στην Ελλάδα πιστεύω ότι σε αντίθεση με τους ασθενείς της Ευρώπης φτάνουν στο γιατρό πολύ αργά. Δηλαδή ελπίζοντας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, κάτι μπορεί να γίνει, έρχονται με κατεστραμμένες αρθρώσεις, κατεστραμμένα γόνατα. Μα έχουν συνηθίσει κιόλας να αντέχουν στον πόνο. Δεν ξέρω αν αντέχουν στον πόνο. Πιστεύω ότι είναι και η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, ναι. Να μην παραπονιέται, είναι λίγο πιο πολύ περήφανος, έχει μάθει να ταλαιπωρείται. Οι Ευρωπαίοι ασθενείς ή οι Αμερικανοί θα πάνε στο γιατρό πιο. Εννοείται. Είναι και θέμα ενημέρωσης, έτσι δεν είναι, κύριε Τσάνη. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το θέμα ενημέρωσης είναι σημαντικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ στο face to face, να ενημερώνουμε τον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Να μιλήσουμε λιγάκι για μεταχειρητικά. Θέλετε να μας πείτε αν χρειάζεται τελικά βοήθημα βάδισης μετά το χειρουργείο, ένα πι, ένα βαστούνι, όχι, και πόσο πι δεν χρειάζεται, καθότι το πι σε επιβραδύνει λιγάκι. Ένα ζευγάρι πατερίτσες, αλλά ρίχνεις βάρος στο πόδι σου, αλλάζεις βήμα κανονικά για λόγους ασφάλειας για τις πρώτες 15 μέρες. Μετά τις 15 μέρες περνάς τη μία και από το μήνα πια καμία. Στην αρθροπλαστική του γόνατος, επίσης για τον πρώτο μήνα δείχνουμε στον ασθενή κάποιες ασκήσεις, δεν είναι απαραίτητη ψυχοθεραπεία. Οι ασκήσεις αυτές όμως είναι απαραίτητες. Ασκήσεις ενίσχυσης τετρακεφάλου και ανάκτηση του εύρους κίνησης. Το δείχνουμε ήδη από το νοσοκομείο με τη βοήθεια των φυσικοθεραπευτών και μετά συνεχίζουν σπίτι μόνοι τους. Τώρα, φυσιοθεραπεία ή φυσικοθεραπεία χρειάζεται μετά την επέμβαση αυτή? Όχι, χρησιμοποιώντας τεχνική αλλάξη πνευματικότητα, συνήθως δεν χρειάζεται φυσικοθεραπεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή, καθόλου. Ναι. Κάποιος θα ρωτήσει, γιατρέ μου, εγώ κάνω πολλά μπάνια το καλοκαίρι και μου αρέσει η θάλασσα. Μπορεί κάποιος να κάνει μπάνια στη θάλασσα, βέβαια. Το ενθαρρύνεται, το αποθαρρύνεται. Όχι μόνο το αποθαρρύνουμε, αλλά το ενθαρρύνουμε. Ενθαρρύνω τους ασθενείς μου που χειρουργούνται τις καλοκαιρινές μήνες ή και το χειμώνα, αν όσοι έχουν δυνατότητα να μπουν σε πισίνα. Είναι μια πολύ καλή αποθεραπεία, ξέρετε. Άρα και είναι καλύτερα να κάνει ένας άνθρωπος αυτή την επέμβαση το καλοκαίρι ή δεν παίζει ρόλο? Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Την κάνει κάποιος όταν επιλέγει. Ακριβώς, δεν έχει καμία σχέση τώρα. Χειμώνα-καλοκαίρι δεν αλλάζει κάτι σημαντικά. Μάλιστα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε να μιλάμε για το γόνατο. Face to face, συνεχίζουμε λοιπόν να μιλάμε για το γόνατο. Αυτό το γόνατο που το χρησιμοποιείτε τόσο πολύ, το χρησιμοποιούμε μάλλον, γιατί χωρίς το γόνατο δεν μπορούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό μας, τον κύριο Αθανάσιο Τσουτσάνη, που είστε και διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών. Πότε τα προλαβαίνετε όλα, δεν ξέρουμε, κύριε Τσουτσάνη. Πάντως τα προλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έτσι πάμε είναι. Πάλι, μιλάμε για την ολική αθροπλαστική του γόνατος, να δείξουμε πάλι το γόνατο, την επέμβαση για τους τηλεθεατές που ανοίξανε τώρα την τηλεόραση. Λοιπόν. Εδώ βλέπουμε ένα εμφύτευμα, το οποίο είναι από τιτάνιο. Πείτε μας τελικά πάλι. Είναι τιτάνιο, πορόδιο τιτάνιο από τη μέσα επιφάνεια, όπου γίνεται η επαφή με το στούν, από την πλευρά του μυρού, από την πλευρά της κνήμης και στη μέση βλέπετε αυτό το λευκό που λέγεται πολυεθυλένιο. Αυτό το υλικό ήταν ο αδύνατος κρίκος της αρθροπλαστικής, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν φτιαχτεί υλικά πολυεθυλένιου, τα οποία είναι για... Μπορούμε να πούμε για μία ζωή. Έτσι. Αυτά στερεώνονται είτε με ορθοπαιδικό τσιμέντο, όπως λέτε και εσείς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ορθοπαιδικό τσιμέντο, εξαρτάται και από την ποιότητα του οστού, αλλά και χωρίς ορθοπαιδικό τσιμέντο. Μάλιστα. Άραγε, σημαντικό αυτό. Άραγε, όταν κάνετε την επέμβαση, τότε θα καταλάβετε λίγο πολύ τι χρειάζεται. Ή το ξέρετε. Ήδη από πριν έχουμε μελετήσει και στις ακτινογραφίες. Άρα η οστική πυκνότητα είναι πολύ σημαντική. Αλλά την ώρα του χειρουργείου, τη στιγμή που ετοιμάζεις και παρασκευάζεις το οστούν του ασθενούς, βλέπεις και την ποιότητά του. Είναι πολύ... Μια εξέταση οστικής πυκνότητας είναι απαραίτητη σε μια τέτοια επέμβαση? Συνήθως, όταν κάνεις αυτό το χειρουργείο, το κάνεις συνήθως σε ηλικιωμένα άτομα και ειδικά σε γυναίκες. Οι γυναίκες συνήθως έχουν, αν όχι οστεοπόρεση, έχουν οστεοπενία, δηλαδή εξορισμού. Οι περισσότεροι έχουν απώλεια οστικής μάζας. Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε πότε είναι ο σωστός χρόνος για να γίνει μια τέτοια επέμβαση, κύριε Τσουτσάνη? Είναι πολύ σημαντικό να γίνει το σωστό χρόνο. Δηλαδή, πρέπει να είσαι στην ένδειξη για να έχεις καλό αποτέλεσμα αυτό το χειρουργείο. Στα αρχικά στάδια που κάποιος πονάει λίγο, έχει κάποιες ενοχλήσεις, οι οποίες με ένα απλό ντεπό μπορεί να περάσουν. Έχει μια φυσιολογική δραστηριότητα. Βέβαια, δεν χρειάζεται να χειρουργηθεί. Στα τελικά στάδια όμως, που είναι οι περιπτώσεις όπου ο ασθενής πονάει καθημερινά, η δραστηριότητά του δεν γίνεται χωρίς πόνο. Η κίνηση στο γόνατο έχει περιοριστεί. Πολλές φορές βλέπει το γόνατο του ότι έχει στραβώσει, δεν είναι πια ίσιο. Αλλά βασικά, ένας ασθενής ο οποίος πονάει καθημερινά και πολλές φορές έχουμε πόνο και νυχτερινό, δηλαδή την ώρα της κατάκλησης,
ή ένας ασθενής ο οποίος είναι σε απόλυτη ένδειξη χειρουργείου. Σίγουρα ένα άτομο που πάσχει και από παχυσαρκία, σίγουρα βοηθιέται, γιατί έτσι μπορεί να περπατήσει πολύ περισσότερο και μπορεί να χάσει και πολλά κιλά. Καταρχάς, στα παχύσαρκα άτομα, το πρώτο που συστήνουμε είναι στα αρχικά στάδια αρθρίτιδας απώλεια βάρους. Όπως καταλαβαίνετε, παίρνοντας λιγότερο βάρος από το γόνατο, είναι μικρότερη και η φθορά. Αλλά και μετά το χειρουργείο, τα άτομα τα οποία σταματάνε πια να πονάνε, έχουν μια μεγαλύτερη δραστηριότητα, οπότε είναι και πιο εύκολο να χάσουν κιλά. Μάλιστα. Τώρα, μπορείτε να μας πείτε μετά από μια τέτοια επέμβαση, τι μπορεί να κάνει ο ασθενής? Μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή. Άρα η ποιότητα της ζωής του βελτιώνεται σε απίστευτο βαθμό. Υπάρχουν ασθενείς που σε συντήσει με παλιά, δηλαδή ένα ασθενής 60, 65, 70, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ δραστήριοι. Δηλαδή έχω ασθενείς οι οποίοι παίζουν τέννις σε αυτήν την ηλικία. Και με ρωτούν αν μπορούν να το κάνουν. Ποδήλατο μπορεί να κάνει. Και βέβαια μπορεί να κάνει ποδήλατο. Όπως και τέννις ακόμα μπορεί να παίξει κάποιος. Υπάρχουν ασθενείς, έχει αλλάξει το προφίλ του ατόμου των 65-70. Δηλαδή δεν γίνεται εύκολα. Υπάρχουν άτομα τα οποία ακόμα δεν μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις ή να φοβάται. Όχι, έχει μια φυσιολογική ζωή. Το κολύμπι είναι μια πολύ καλή άσκηση. Μπορεί να κάνει ποδήλατο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπεις πια δραστήρια άτομα σε αυτές τις ηλικίες. Μπόλινγκ μπορεί να παίξει. Ναι, βέβαια μπορεί να παίξει. Οπότε σε αυτές τις ηλικίες που απαιτείται να γίνει και το χειρουργείο αυτό, έχεις δραστήρια άτομα. Με αυτόν τον τρόπο τους δίνεις δυνατότητα να επανέλθουν στις δραστηριότητές τους. Τώρα, γιατί βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη επέμβαση ότι είναι μια συχνή επέμβαση στην Ελλάδα, κύριε Τσουσάνη? Μπορείτε Όχι να μόνο στην Ελλάδα. Λίγο. Είναι ένα χειρουργείο το οποίο γίνεται. Είναι περίπου 500.000 αρθροπλαστικές που γίνεται στην Ευρώπη και άλλες 500.000 στην Αμερική. Και αυτό συμβαίνει πρώτο διότι το προσδόκιμο επιβίωσης των ατόμων είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, στην Ευρώπη έχουμε γύρω στα 82 χρόνια προσδόκιμο επιβίωσης. Δηλαδή, χάρη στην ιατρική, τα άτομα ζουν περισσότερο. Επομένως, εφόσον ζουν περισσότερο, ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων είναι μεγαλύτερος και επειδή η πάθηση αυτή κατά κύριο λόγο αφορά ηλικιωμένα άτομα, είναι κάτι που έρχεται με τα χρόνια, είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα. Ο αριθμός των ατόμων που χρειάζεται να υποβληθούν σε χειρουργείο είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα για από ποια ηλικία και πάνω θα μπορούσαμε να πούμε τη μέσο όρο? Συνήθως το χειρουργείο αυτό γίνεται μετά τα 60-65 συνήθως. Και ακόμα δεν έχουμε βρει γιατί στις γυναίκες πολύ περισσότερο. Δεν έχει βρεθεί, αλλά οι γυναίκες στατιστικά πάσχουν σε μεγαλύτερο βαθμό από οστεοαρθρίτιδα από ότι οι άντρες. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα χειρουργείο κλινικά πολύ αποτελεσματικό, δηλαδή ένα χειρουργείο που σε κάνει καλά. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπεις ότι αυτά τα χειρουργεία γίνονται όλο και όλο περισσότερο και όπως σας είπα, ο αριθμός αυτός στα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030 αναμένεται να τριπλασιαστεί. Μάλιστα. Τώρα, είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγει κανείς, όπως είπατε, συνήθως όχι, απλώς μετά από 20 μέρες να αποφεύγει να οδηγήσει για 20 μέρες. Ναι, σίγουρα... στην αρχή δεν... Να σηκώνει βάρος. Εντάξει, φυσιολογικά το βάρος θα σηκώσει, δεν σημαίνει ότι θα σηκώσει ποτέ βάρος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά τουλάχιστον για 20 μέρες να τα αποφύγει. Αλλά, δηλαδή, άμα έχει εγγόνια, όχι να αρχίσει να κουβαλάει. Για το πρώτο χρονικό διάστημα, θα χρησιμοποιήσει και τις πατερίες του κλπ. Αλλά μιλάω εγώ για μετά την αποθεραπεία, μετά το μήνα που αρχίζει πια να μπαίνει στη φυσιολογική του καθημερινή ζωή, θα κάνει τις φυσιολογικές δραστηριότητες. Τι σας λένε όταν έρχονται στο ιατρείο σας? Δηλαδή, ένας που θα κάνει μια ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι πλέον πολύ ικανοποιημένος, η ποιότητα της ζωής του έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα μπει στο ιατρείο σας ένα follow-up. Βέβαια, τι είναι αυτό? Είναι η ικανοποίηση που παίρνει ο γιατρός. Αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα και μόνο στην ιατρική μπορεί να το δεις αυτό. Δηλαδή, βλέπεις τον κόσμο, το πώς σε ευχαριστεί, πώς θα θέλει να σε ευχαριστήσει. Είναι κάτι το οποίο μόνο ένας γιατρός μπορεί να το νιώσει. Σίγουρα. Λοιπόν, ποιος θα χειρουργήσει εσάς, έχετε σκεφτεί στο μέλλον όταν το χρειαστείτε? Μήπως πρέπει να εκπαιδεύσετε τα παιδιά σας? Τα παιδιά μου, γιατί είπατε ότι δεν θέλετε να γίνουν ορθοπαιδικοί. Σκεφτείτε κάποιον που θα εμπιστευτείτε απόλυτα όπως εμπιστευόσαστε το δικό σας χέρι. Υπάρχουν άτομα που θα μπορούσε να. Είστε με τριόφωνο, κύριε Τσουτσάνη, και μπράβο σας. Λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να δώσετε στους τηλεθεατές κλείνοντας την εκπομπή μας? Θέλω να πω ότι η αρθροπλαστική του γόνατος είναι ένα χειρουργείο κλινικά πολύ αποτελεσματικό. Δεν υπάρχει λόγος κάποιος ο οποίος πονάει, έχει οστεοαρθρίτιδα βαριά, αποδεδειγμένη, δεν έχει εύρος κίνησης, δεν έχει ποιότητα ζωής, να το αφήσει έτσι. Γιατί μπορεί να γίνει καλά, γίνεται καλά. Από την άλλη πλευρά, δεν συμβουλεύω κανέναν στα αρχικά στάδια της αρθρίτιδος να χειρουργείται. Είναι κάτι που γίνεται πιο εύκολα στο εξωτερικό. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε ένα μέσο όρο σωστό. Ένα άτομο όμως το οποίο είναι σε τελικό στάδιο του αρθρίτιδος, πονάει καθημερινά, η δραστηριότητά του περιπλέκεται από αυτό το πρόβλημα, πρέπει να προχωράει σε χειρουργείο
γιατί ένα χειρουργείο που σε κάνει καλά. Λύσεις υπάρχουν λοιπόν. Να μην φοβάται ο ασθενής και πάνω απ' όλα τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο απλά, πολύ πιο εύκολα και πάνω απ' όλα οικονομικά, γιατί τα ταμεία περισσότερο καλύπτουν διάφορες επεμβάσεις και γιατί όχι να είναι πιο ανέμακτες και πιο ανώδυνες. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Τσουτσάνη, που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Μας μιλήσατε για το γόνατο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Και ευελπιστούμε να έρθετε πολύ γρήγορα πάλι. Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε πολύ πιστά εδώ στην εκπομπή Face to Face. Είδατε, είπαμε και για το γόνατο. Γεια σας από εμάς.